Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα είμαι εδώ με ένα χριστουγεννιάτικο jumbo haul. Παιδιά, είναι το τελευταίο χριστουγεννιάτικο jumbo haul, το λέω με μεγάλη λύπη. Σας είπα ότι το προηγούμενο βιντεάκι που κάναμε δεν θα ήταν το τελευταίο. Δεν υπολόγιζα να το κάναμε τόσο νωρίς, αλλά παιδιά, έτσι όπως τα έφεραν τα πράγματα, έπρεπε να πάω στο τζάμπο να πάρω τα τελευταία χριστουγεννιάτικα πράγματα που χρειαζόμουν για να στολίσω μες στο μήνα όπου εμείς όλοι θα βρισκόμαστε σπίτια μας. Παιδιά, κουράγιο! Εγώ θα ανεβάζω όσα περισσότερα βιντεάκια μπορώ για να σας κάνω παρέα και να έχουμε μια συντροφιά ο ένας τον άλλον σε αυτό εδώ που περνάμε. Οπότε, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ το τζάμπο haul, το χριστουγεννιάτικο. Πήρα πάρα πολύ ωραία πραγματάκια, πάρα πολύ ωραία. Ήμουν τέρμα ευχαριστημένη με όλα αυτά που πήρα. Μου άρεσαν πάρα πολύ και θα ξεκινήσω με το καλύτερο από όλα που σας το είχα αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο και είναι, όπως μου είπατε κι εσείς, ο καριοθράφστης. Εκείνη τη στιγμή δεν μου ερχόταν με τίποτα να σας το πω, παιδιά, στο βίντεο. Έχω εδώ μπροστά μου τρεις σακούλες. Παιδιά, πραγματικά σας μιλάω ότι θα έχω... σας δείξω πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ τον λατρεύω, τον αγαπώ, είναι ό,τι καλύτερο έχω πάρει για φέτος τα Χριστούγεννα μαζί με τον Άγιο Βασίλη στο προηγούμενο Christmas haul. Αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε, ήταν υπέροχο. Εγώ τον λατρεύω, τον είχε 18 ευρώ σχεδόν στο τζάμπο, δεν το λες φτηνό. Αλλά εγώ, παιδιά, τον ήθελα, να πω την αλήθεια μου ότι ήθελα πάρα πολύ καιρό και το σκεφτόμουν... εδώ και χρόνια το θέλω να καριοθράφιστη μες στο σπίτι μου, οπότε το πήρα και δεν πήρα μόνο έναν, αλλά πήρα δύο. Έχετε πάρα πολύ σύντομα, μόλις στολίσω δηλαδή το σπίτι μου, θα έρθει χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, γενικά όμως, ιδέες για χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, και μετά θα έρθει το home tour σε χριστουγεννιάτικη edition. Παιδιά, το περιμένετε αυτό το βιντεάκι, μου το ζητάτε από τώρα, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ακόμα και έρχεται πάρα πολύ σύντομα. Επίσης, πήρα αυτό εδώ το υπέροχο, μα το υπέροχο αυτό εδώ φαναράκι, το οποίο δουλεύει με μπαταρίες, τις οποίες πρέπει να βάλουμε φυσικά. Έχει τρία εδώ πίσω, βλέπετε, ένα, δύο, τρία για το κάθε κερί, όπου, παιδιά, το ανάβεις και είναι τέλειο. Έχω σκεφτεί να το βάλω μαζί με τον Άγιο Βασίλη. Νομίζω ότι θα είναι υπέροχο πραγματικά. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι βίντεο χριστουγεννιάτικα θα θέλατε να δείτε στο κανάλι μου. Εντάξει, το ξέρω ότι θα είμαστε μεταξύ μας. Έχω σκεφτεί να σας κάνω, αν θέλετε, και κάποια διακόσμηση για χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μεταξύ μας τώρα, δεν είπα να φέρετε κόσμο σπίτι, αλλά ξέρετε, να είναι έτσι πιο γιορτινό. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ, τα οποία είναι φιωγκάκια για το δέντρο. Έχω και από πέρσι τέτοια φιωγκάκια, να πω την αλήθεια. Αλλά ήθελα κι άλλα, μου αρέσει το δέντρο και όχι μόνο το δέντρο, γενικά οι γυρλάντες να έχουν πάνω τέτοια στολιδάκια. Πήρα και αυτά εδώ τα κουκουνάρια που έχω σκεφτεί να τα κάνω έτσι μία σύνθεση και να τα διακοσμήσω όμορφα. Γενικά το κουκουνάρι δεν το λες χριστουγεννιάτικο μόνο, μπορείς να το έχεις γενικά μες στο σπίτι σου και το χειμώνα. Ένα κεράκι, αυτό εδώ, ένα κόκκινο κεράκι, το οποίο μυρίζει, λέει, κανέλα. Οκ, δεν μπορώ να πω ότι τα κεριά από το IKEA τρελαίνομαι. Από το IKEA, λέω. Μου έχει κολλήσει το IKEA. Εγώ IKEA ονειρεύομαι. Από το Jumbo είναι και πάρα πολύ καλά. Αλλά εκεί πήγα τώρα, παιδιά, δεν είχε πολλά. Ό,τι βρίσκαμε, παίρναμε τώρα. Και πήρα και αυτά εδώ, που είναι για το δέντρο, για τα στολίδια. Παιδιά, θα γίνουμε όλο glitter. Το ζω αυτή τη στιγμή. Το ζω. Είναι υπέροχα, θεωρώ. Πάρα πολύ ωραία. Για να το βάλετε όπου σας αρέσει, είτε στο σαλόνι, είτε σε κάποιο δωμάτιο που θέλετε να στολίσετε, δεν ξέρω. Όπως και πολλά τέτοια πήρα, παιδιά, που είναι υπέροχα. Πήρα πάρα πολλά τέτοια, τα είχε 40 λεπτά το ένα και δεν θα σας τα δείξω τώρα όλα γιατί είναι πάρα πολλά. Αλλά πήρα έτσι για να βάλω παντού και να διακοσμήσω την κάθε γωνία του σπιτιού μου με αυτά τα χριστουγεννιάτικα. Αυτά τα αγαπώ, τα λατρεύω. Νομίζω ότι έχω και από πέρσι τέτοια. Χριστουγεννιάτικα αυτοκόλλητα. Είχα πάρει και στο προηγούμενο βίντεο χριστουγεννιάτικα αυτοκόλλητα, αλλά, παιδιά, πιστέψτε με ότι σίγουρα θα στολίσουμε πάρα πολύ τέτοια. Αυτά μπορεί να τα βάλω στην κουζίνα. Είχα πάρει άλλο για το σαλόνι. Τώρα περιμένω και τις κουρτίνες του σπιτιού μου, οπότε το ετοιμάζουμε τώρα για τα Χριστούγεννα. Το προετοιμάζω. Εδώ τα γκί, νομίζω λέγονται. Γκί, κάπως έτσι. Τα οποία είναι υπέροχα, είναι βελούδινα, είναι τέλεια. Και πήρα δύο από αυτά, να σας πω.
ίσως έπρεπε να είχα πάρει παραπάνω. Γενικά, να δω πού θα τα φυλάξω όλα αυτά μετά, δεν ξέρω. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία και άλλα τέτοια που σας έλεγα. Τέλεια για πάνω στο δέντρο και αυτά είναι τέλεια για πάνω στο δέντρο. Παιδιά, έρχονται τέλεια βιντεάκια, έρχονται τέλεια βιντεάκια. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι βιντεάκια χριστουγεννιάτικα θέλετε να δούμε μέσα στο Νοέμβρη. Που λέει Merry Christmas, το οποίο το βλέπω και λίγο ετοιμόρροπο, να πω την αλήθεια. Εντάξει, τέλος πάντων, το πήρα για την κουζίνα, νομίζω θα το βάλω στην κουζίνα πάνω σε ένα επιπλάκι που έχω πάρει. Μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ, είναι πολύ όμορφο, πολύ χαριτωμένο, δεν ξέρω, μου αρέσει και είχε πάρα πολλά τέτοια να διαλέξει στο τζάμπο, πάρα μα πάρα πολλά. Επίσης, πήρα αυτό εδώ, το οποίο είναι για να βάζεις το κερί και ατμίζει ας πούμε. Βάζεις το κερί εδώ, βάζεις κάποιο υγρό μυλωδικό ωραίο και ατμίζει εδώ πάνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα, θέλω να βάλω έτσι κάποιο ωραίο εθέρεο έλαιο, έτσι δεν λέγεται. Τέλος πάντων, που να έχει άρωμα κανέλα, όλα αυτά τα ωραία τα χειμωνιάτικα, πορτοκάλι, παιδιά μυρίζει υπέροχα το σπίτι, να πάρετε τέτοια, ξέρω ότι τα καταστήματα κλείσανε, το ξέρω, οπότε μπορείτε να τα προμηθευτείτε από κάποιο e-shop, ακόμη και από το Jumbo έχει δικό του e-shop, οπότε μπορείτε να πάρετε από εκεί ό,τι θέλετε. Πήρα και αρκετά τέτοια, εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά ότι τα πήρα, προφανώς δεν τα έπιασα εγώ, αυτά εδώ, τα οποία έχουν γατζάκι πάνω και πιάνουν παντού, παιδιά εμένα μου αρέσει να βάζω πάρα πολλά τέτοια, τέτοια μικροπραγματάκια από εδώ από εκεί, γιατί το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο, οπότε θέλω σε κάθε γωνία να έχω μπάνιο, κουζίνα, υπνοδωμάτιο, θα βρω που να τα βάλω, πρέπει να υπάρχει κι άλλο ένα τέτοιο, παιδιά κρίμα που μας κλείσανε γιατί είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα να πάρεις από το Jumbo σε χριστουγεννιάτικα. Και τέτοια, αυτά εδώ τα μικρούλικα, πήρα αρκετά και από αυτά, παιδιά πόσα έχω πάρει δεν ξέρω, παιδιά γίνεται χαμός, πήρα πάρα πολλά πράγματα, πάλι τον εφρό μου έδωσε εκεί μέσα, πραγματικά λέω δεν ξαναπάμε, ευτυχώς που κλείσανε, ευτυχώς. Πήρα αυτά εδώ τα λαμπάκια τα οποία είναι LED και τα βάζεις, είναι με μπαταρία οπότε μπορείς να τα βάλεις κάπου που δεν έχει μπρίζα, ξέρετε αυτά τα προβλήματα, οπότε τα βάζεις πολύ εύκολα, νομίζω πήρα δύο τέτοια. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο παιδιά είναι ύφασμα το οποίο το στολίζεις παντού, παντού όμως. Το έχω δείξει και στο προηγούμενο Jumbo Haul γιατί πήρα και άλλα δύο τέτοια. Αλλά επειδή βολεύει πάρα πολύ και φοβάμαι ότι μπορεί να μην μου φτάσουν, πήρα κι άλλο. Είναι χριστουγεννιάτικο πρωί, λέει, δεν λέει ακριβώς τι είναι. Πάρα πολύ βολικό για να το έχεις γενικά σε τραπέζι, τραπεζαρία, τραπεζάκι, έμπιπλο, όλα αυτά. Παιδιά, διακοσμήστε όσο περισσότερο μπορείτε. Πήρε επίσης δύο τέτοια αστεράκια που μου άρεσαν πάρα μα πάρα πολύ για το υπνοδωμάτιό μου. Τα λάτρεψα όταν τα είδα. Να σας πω την αλήθεια, ήθελα να τα πάρω από την πρώτη φορά που είχα πάει στο Jumbo. Δεν τα πήρα και λέω εντάξει δεν πειράζει, θα τα πάρω με αυτή τη φορά. Προλάβαμε, προλάβαμε. Και το άλλο, δύο όπως σας είπα, μόνο του δεν θα έλεγε τίποτα. Παιδιά, θα γίνουμε όλο γκλίτερ εδώ. Ο καναπές αυτή τη στιγμή είναι όλο γκλίτερ. Αύριο θα πρέπει να κάνω καθαριότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω. Επίσης, σκέφτομαι να κάνω και ένα βίντεο που θα αφορά καθαριότητα. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Αλλά το επόμενο βιντεάκι ή το μεθεπόμενο θα είναι μάλλον κάτι τέτοιο. Θα δούμε. Αυτό εδώ, το οποίο θα το συνδυάσω με τα άλλα δύο που σας είπα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το, αυτός εδώ ο τάρανδος. Το τάρανδος είναι νομίζω έτσι. Είναι πολύ ωραίο, λογικά θα το βάλω μαζί με αυτά εδώ, λογικά. Επίσης παιδιά, πριν συνεχίσω με τα υπόλοιπα διακοσμητικά, να σας δείξω κάτι άλλο, λίγο άσχετο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι φαίνομαι λίγο φωτεινή στην κάμερα. Δεν ξέρω, να με συγχωρέσετε, διότι λείπει η παραγωγή για να μας φτιάξει τα φώτα. Και επειδή είμαι σε αυτό το background το οποίο δεν το έχω συνηθίσει, λίγο με τα φώτα νομίζω ότι φαίνομαι λίγο παραπάνω λευκή. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εάν γίνεται κάτι τέτοιο, με συγχωρείτε. Λοιπόν, 15 Νοεμβρίου έχω τα γενέθλιά μου. Έχω τα γενέθλιά μου, παιδιά. Οπότε ήθελα κάπως να το ζήσω. Γίνομαι 25, οπότε ήθελα να το ζήσω και λέω δεν μπορούμε με κόσμο, δεν πειράζει παιδιά, εμείς και εμείς, ό,τι μπορούμε, η οικογένεια ή που μένουμε όλοι μαζί τέλος πάντων, θα στολίσω μπαλόνια, έτσι, κάτι τέτοιο θα κάνω. Μπορεί να σας τραβήξω και κάποιο βιντεάκι αν θέλετε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Έχει πολλά μπαλόνια, παιδιά έχει 70 μπαλόνια, τι πήγα και πήρα ακριβώς. Ω,
όχι. 70 μπαλόνια, τι θα τα κάναμε στο σπίτι. Και έχει μέσα και κομφετή και τέτοια, παιδιά. Τα είχε 5 ευρώ αυτά, ήταν πολύ καλή τιμή. Αλλά τι θα τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν θα κάνουμε κάποιο πάρτι, τέλος πάντων. Και πήρα και αυτά εδώ πέρα που λέει 25 πάνω. Υπέροχο, τέλειο. Παιδιά, εγώ τέτοια δεν ξαναέχω κάνει. Δεν έχω ξανακάνει, δεν έχω αγοράσει ποτέ τέτοια πραγματάκια τώρα όσο είμαι μεγάλη. Αλλά κάπως την είδα φέτος. Και πήρα και αυτές εδώ τις χαρτοπετσέτες. Βλέπετε, πήρα από λίγα γιατί θα είμαστε 3-4 άτομα, τέλος πάντων. Και αυτό εδώ το Happy Birthday. Τέλειο. Είναι 6 πιατάκια. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι ασορτή με τις χαρτοπετσέτες. Οπότε συνεχίζουμε. Α, έχω και κάτι ακόμα. Έχω πάνω αυτό εδώ. Οπ, μη σας τυφλώσω. Το οποίο είναι δύο τέτοια, πώς τα λένε, σαν πιατάκι που είναι για να βάλεις την τούρτα πάνω. Γιατί θα φτιάξουμε εμείς τούρτα εφόσον θα είμαστε μέσα στο σπίτι. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, οπότε αυτό θα κάνουμε. Πήρα κεράκια τα οποία λένε Happy Birthday. Τέλεια, μου άρεσαν πάρα πολύ. Γενικά έχουμε πάει σε χρυσούς τόνους. Στην αρχή έλεγα να πάω σε ροζ, αλλά λέω ας μην το παίζω άλλο πια μπεμπέκα, 25 χρονών είμαι. Προχωρώ στην άλλη σακούλα, επιτέλους, η οποία έχει αυτά εδώ τα τρία. Είναι χαρτί περιτυλίγματος. Είπα να τα πάρω από τώρα εφόσον πήγα στο τζάμπο. Δεν ξέρω αν θα ξανανοίξουν, οπότε από πού θα πάρω μετά για να πάρω τα δώρα. Τέλος πάντων, τι δώρα θα τυλίξουμε φέτος που είναι όλα κλειστά, δεν ξέρω. Πήρα αυτό εδώ που μου άρεσε πάρα πολύ κόκκινο και άλλο ένα τέτοιο. Ίσως να τυλίξω κουτιά σκέτα και να τα βάλω κάτω από το δέντρο έτσι για να είναι πιο όμορφο, θα δω. Πήρα αυτή εδώ τη γυρλάντα, η οποία πρώτη φορά παίρνω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θα με βολέψει, δεν ξέρω αν θα είναι ωραία. Θα τη δείτε σε κάποιο βίντεο και σίγουρα και στο home tour. Το χριστουγεννιάτικο, το ωραίο. Θα δούμε παιδιά, θα την κάνουμε, νομίζω ότι κάπως θα τη βολέψουμε, δεν ξέρω, είναι ήδη έτοιμη με διάφορα κλαδιά, σαν να είναι από το δέντρο, δεν είναι η κλασική γυρλάντα που έχω κιόλας τέτοιες. Θα δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, θα δούμε. Αχ, γιατί έγινε έτσι αυτό, θα μου χαλάσει τις μπάλες. Λοιπόν, αυτό που έκανα παιδιά είναι να πάρω μερικές ακόμη χριστουγεννιάτικες μπάλες κόκκινες. Έχω χριστουγεννιάτικες μπάλες αρκετές, αλλά επειδή θέλω να στολίσω πάρα πολλές γωνίες του σπιτιού, θεωρώ ότι θα είναι ok. Και για το δέντρο σίγουρα θα βάλω να το κάνω πολύ πλούσιο θα ήθελα, αλλά και να το βάλω γενικά, να τις βάλω γενικά παιδιά σε μπολ, σε τέτοια, είναι πάρα πολύ ωραία να τις βάλετε. Έρχεται βιντάκι με ιδέες για χριστουγεννιάτικα. Όχι ακόμα όμως παιδιά, γιατί πρέπει να φέρω από την αποθήκη τα χριστουγεννιάτικα που έχω. Και να τα συνδυάσω με όλα αυτά. Πήρα αυτά εδώ τα οποία θέλω να τα κάνω για μια φωτογράφηση που θέλω να κάνω για το Instagram. Αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, να πάτε γρήγορα να με ακολουθήσετε. Ανεβαίνουν καθημερινά stories εκεί, οπότε μπορείτε να με ακολουθήσετε και εκεί. Vetex, δεν γίνεται εγώ να πάω τζάμπο και να μην πάρω Vetex. Την προηγούμενη φορά το ξέχασα και είχα ξεμείνει. Και πήρα τώρα, λέω δεν θα τη γλιτώσεις, δεν θα τη γλιτώσεις αυτή τη φορά. Πήρα και αυτό εδώ το οποίο είναι ένας πάρα πολύ όμορφος δίσκος. Να πω ότι δεν ξετρελάθηκα με τους δίσκους που είχε, αλλά επειδή ήθελα να κάνω κάποια όμορφη σύνθεση, πήρα τώρα αυτόν, τον είχε 1,5 ευρώ, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Εντάξει, όμορφος είναι, αλλά δεν πεθαίνω κιόλας. Αχ, παιδιά, το τελευταίο που πήρα είναι ένα πατάκι για την είσοδο. Δεν γινόταν να μην πάρω πατάκι για την είσοδο, όπου είναι αυτό εδώ. Εντάξει, εγώ το αγαπώ. Δείτε εδώ τι ωραίο που είναι! Παιδιά, είναι απλά υπέροχο, είναι τόσο γιορτινό, τόσο χαριτωμένο, ανυπομονώ να στολίσω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το haul, τελείωσε, τέλος με τα χριστουγεννιάτικα, με τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Τώρα μένει το στόλισμα, ξέρω πόσο πολύ περιμένετε, ξέρω ότι πολλοί από εσάς στολίζετε, απλά θέλω να περάσουν τα γενεθλιά μου που είναι 15 Νοεμβρίου και να στολίσω ακριβώς την επόμενη μέρα. Δεν μου κολλάει να στολίσω με τα γενεθλιά μου και να τα έχω, δεν ξέρω, κάπως δεν μου φαίνεται ωραίο, εμένα δεν το έχω συνηθίσει, οπότε 15 είναι τα γενέθλιά μου, 16-17 στολίζω και εκείνη τη βδομάδα έχουμε και χριστουγεννιάτικο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, βγήκε τεράστιο, το ξέρω. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε, φιλάκια πολλά!